Εσύ αν θέλεις μπορείς, Νικόλαο να με λες. Μια φορά και έναν καιρό, σε ένα δάσος μακρινό, από αυτά που συναντάς μόνο σ' όνειρα και παραμύθια, ζούσε ένα λυκάκι που το λέγαν Νικολάκι. Ζούσε μόνος του σε μια σπηλιά, από τότε που οι άλλοι λύκοι της Αγέλης τον κορόιδευαν φρικτά. Τον φωνάζανε δειλό, τον φωνάζαν φοβιτσιάρι, κι άλλο δεν τούμενε να κάνει παρά να φύγει μακριά. Έτσι βρήκε μια σπηλιά και έφτιαξε ένα σπιτικό μ' όλου του κόσμου τα καλά. Έναν φόβο είχε μόνο και δεν άντεχε καθόλου όταν έπεφτε σκοτάδι. Μέσα στη σπηλιά κρυβόταν και περίμενε όλο το βράδυ ως να ξημερώσει πάλι. Έτσι, μόνο την ημέρα έβγαινε για φαγητό. Μα τι να σου κάνουνε τα χόρτα, τα αυγά και τα καρότα. Λύση έπρεπε να βρει. Βράδυ απ' τη σπηλιά να βγει. Σούρουπο ήταν μιας μέρας, όταν άκουσε λυγμό και κλάμα γοερό. Με περιέργεια περισσή και ακολουθώντας την οσμή, αντίκρισε λίγο πιο πέρα μια λύκαινα που κλαίγε με παράπονο πολύ. Ήταν στο δέντρο ακουμπισμένη και με σχοινή δεμένη. «Γιατί κλαις?» τη ρώτησε ο Νικολάκης. «Δεν με βλέπεις. Τι ρωτάς?» απάντησε αυτή. «Μείνε ακίνητη και θα σε λύσω», είπε ο Νικολάκης και βιαζότανε θαρρής, μη τυχόν και το σκοτάδι μες στο δάσος τον προλάβει. Τα κατάφερε καλά και τη λύκαινα αμέσως ελευθέρωσε από τα δεσμά. «Πώς σε λένε?» τη ρώτησε δειλά. «Λίζα τ' αφεντικό μου μονομάτισε, μα εμένα διόλου δεν μου άρεσε. Εμένα πάντα το όνομα Μάχη μ' άρεσε. Εσύ αν θέλεις, μπορείς έτσι να με φωνάζεις. Και σένα πώς σε λένε?» «Εμένα Νικολάκι, κι αν θες, έλα μαζί μου στη σπηλιά, γιατί νυχτώνει λίγο και φοβάμαι, ξες». Και έτσι οι δυο τους, με βήματα γοργά, μπήκανε μες στη σπηλιά. «Μα για στάσου μια στιγμή», είπε ο Νικολάκης. «Τι αφεντικό μου λες? Λύκη και αφεντικό δεν ταιριάζουν ούτε ένα λεπτό. Όταν ήμουνα μικρή», άρχισε η Μάχη να εξιστορεί, «ένας άνθρωπος με νόμιζε για ήσυχο σκυλί και με πήρε από τη μαμά μου και με πήγε στα παιδιά του. Κι έτσι δεν έμαθα ποτέ να κυνηγώ. Και όταν πέρασε καιρός και κατάλαβε τι είμαι, με έβαλε μέσα στην καρότσα, με έφερε ευτυχώς ως τη δική σου πόρτα». «Μήπως φοβάσαι κι εσύ το σκοτάδι?» ρώτησε διστακτικά ο Νικολάκης. «Όσο να είναι, έχω τους φόβους μου κι εγώ», είπε η Μάχη χαμηλώνοντας το κεφάλι. Έξω πια είχε νυχτώσει για τα καλά. Το πρώτο βράδυ στη σπηλιά όμορφα πέρασε. Με γέλια, αστεία, μυστικά. «Όμορφα που είναι τα όνειρα, μα σαν τα μοιράζεσαι γίνονται ομορφότερα», σκέφτηκε ο Νικολάκης. Με σύμμαχο το φως του ήλιου και χωρίς ίχνος φόβου βγήκαν για κυνήγι. Μα ποιο κυνήγι? Γελούσαν και αστειευόταν συνεχώς. Σκαρφάλωναν στα δέντρα, κυλιόταν στα χόρτα. Όλο το δάσος τους άκουσε. Και πέρασε η ώρα και κυνήγι δεν έγινε. Μόλις που πρόλαβαν να μαζευτούν στη σπηλιά πριν το σκοτάδι πέσει. «Νικολάκη, πεινάω πολύ», του είπε η Μάχη.
«Κι εγώ νομίζεις τι, δεν πεινάω πολύ», είπε ο Νικολάκης και βιάστηκε να συμπληρώσει. «Λοιπόν, άκου να δεις, θα φάμε τώρα λίγα χόρτα και εκείνα τα μικρά καρότα. Δύναμη να πάρουμε, γιατί για το βραδινό κυνήγι θα μας χρειαστεί. Θα βγούμε έξω τώρα και για την επόμενη τουλάχιστον μία ώρα θα στήσουμε καρτέρι να δούμε τι κυνήγι έχει τη νύχτα σε αυτά τα μέρη. Τι λες, Μάχη, συμφωνείς?» Δεν είμαι και πολύ σίγουρη. Για τίποτα να μην ανησυχείς». Και συνέχισε προσπαθώντας η τρεμούλα από τα πόδια μη φανεί. «Έλα, μην κάθεσαι λοιπόν. Πάμε να κυνηγήσουμε και την κοιλιά μας να γεμίσουμε». Μια και δυο βγήκαν από τη σπηλιά. Περπατήσανε πολύ προσεκτικά, αργά-αργά και με τεντωμένα τα αυτιά. Μα ένας ήχος ξαφνικός από τα ψηλά κλαδιά τους έκανε με μιας να μπουν πάλι στη σπηλιά. Ένα γέλιο 38 ακούστηκε από εκεί κοντά. Ο ήχος του ακόμα αντυχεί στα μαραμένα τους αυτιά. Ήταν η Μελπομένη, η σοφή του δάσους Κουκουβάγια, πάνω σε ένα κλαδί νοχελικά ξαπλωμένη. «Να'στε καλά, παιδιά, με κάνατε πολύ να διασκεδάσω». «Εσύ είσαι Μελπομένη, μας τρόμαξες πολύ», είπε ο Νικολάκης. Και η Μάχη από την τρομάρα της, τη γλώσσα της κόντεψε να καταπιεί. «Τι βλέπω, ξεκινήσατε βράδυ να κυνηγήσετε?» «Ναι, Μελπομένη, τι ρωτάς?» είπε ο Νικολάκης. «Για πείτε μου εσείς οι δυο, με βλέπετε εδώ που είμαι?» Και με ένα πέταγμα αστραπή τη χάσαν από τα μάτια. Κι οι δυο τους πανικόβλητοι τρέχαν αριστερά, τρέχαν και δεξιά. «Πού είσαι, Μελπομένη? Πού είσαι, Μελπομένη?» φωνάζανε ανήσυχοι και τόσο φοβισμένοι. «Μείνετε εκεί που είστε», ακούστηκε η αυστηρή φωνή της Μελπομένης. «Μείνετε ακίνητοι και πείτε μου τώρα πού είμαι». «Σε βλέπω, Μελπομένη, εγώ», είπε ο Νικολάκης. «Εγώ, όχι, δεν μπορώ να διακρίνω κάτι», είπε παραπονιάρικα η Λίκαινα η Μάχη. «Τώρα με βλέπετε», είπε η Μελπομένη και με ένα πέταγμα στιγμής χάθηκε από εμπρός τους. Τα δυο λυκάκια μείνανε σαν αποσβολωμένα. Πότε πλάτη με πλάτη πήγαιναν, πότε χειροπιασμένοι. Ανήσυχοι ήτανε πολύ και υποψιασμένοι. Ώσπου άρχισαν στα σκοτεινά κάτι να διακρίνουν. «Θες, Μάχη, έναν σκιούρο?» είπε ο Νικολάκης. «Εγώ είδα έναν εχίνο», ψιθύρισε η Μάχη. Δύο λεπτά αργότερα φωνάξαν με ένα στόμα. «Σε βλέπω, Μελπομένη! Στο τρίτο πάνω το κλαδί είσαι θρονιασμένη», είπε ο Νικολάκης. «Μπράβο, τα καταφέρατε», είπε η Κουκουβάγια. «Τον φόβο σας τον είδατε κατάματα και μόλις το γνωρίσατε έπαψε φόβος να είναι». «Γι' αυτό κρυβόσουν στα κλαδιά?» ρώτησε ο Νικολάκης. «Τι νόμιζες εσύ, μικρέ, πως είμαι ακροβάτης?» Και συνέχισε η Μελπομένη. «Για σας είναι πια γνώριμο το μαύρο το σκοτάδι. Τα μάτια σας πια βλέπουνε και ασύναργα το βράδυ». Ο Νικολάκης πονηρά κοιτούσε μια τη Μάχη, μια τη Μελπομένη. Κάτι σαν να άρχισε λοιπόν για να καταλαβαίνει. Ύψωσε ανάστημα που λες και με φωνή στεντόρια στην Κουκουβάγια απευθύνθηκε με λόγια απλά σταράτα. «Σε ευχαριστώ που με βοήθησες το σκοτάδι να γνωρίσω και το φόβο μου αμέσως να νικήσω.
Αν θέλεις τώρα εσύ, μπορείς Νικόλαο να με λες. Τέλος το Νικολάκης. Κι εγώ σε ευχαριστώ, είπε η μάχη τότε. Τον φόβο τον ξεπέρασα και αυτό χάρη σε σένα. Άιντε τώρα να σας δω. Πηγαίνετε για κυνήγι, είπε η μελπομένη. Τους δειλούς η ζωή δεν τους περιμένει. Μονάχα τους γενναίους επιβραβεύει. Και εδώ απλά τελειώνει η ιστορία. Μα έχω κάτι ακόμη να σου πω πριν βάλω μια τελεία. Αν ποτέ στο δάσος βγεις και σκοτάδι συναντήσεις, μην τρομάξεις και μην φοβηθείς. Δες το σαν μια αφορμή, τον φόβο σου να τον νικήσεις και χωρίς αυτόν να συνεχίσεις.